Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σα. Είναι η εκπομπή Πρίσμα τη Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης. Το τελευταίο διάστημα, κυρίε και κύριοι, όλο ένα και περισσότερο ακούγεται η έκφραση ότι η χώρα αλλά και η Ευρώπη βρίσκεται σε μια παρακμή, σε μια βαθιά παρακμή. Είναι πράγματι έτσι. Βρίσκεται σε παρακμή η Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι σε διαδικασία παρακμιακής ροπής και η Ελλάδα. Πολλοί απαντούν θετικά. Άλλοι είναι επιφυλακτικοί. Θεωρούν ότι η Ευρώπη αντέχει και ένδειξη της αντοχής της είναι ότι τα μεγάλα μεταναστευτικά ρεύματα κατευθύνονται προς αυτήν. Γιατί παρακμάζει μια Ήπειρος, λένε, όταν είναι τόσο αγαπητή στον κόσμο. Το θέμα της παρακμής, το οποίο συζητάμε και σήμερα, και το οποίο πρέπει να διερευνήσουμε για να πάρουμε κάποιες αποφάσεις ως κοινωνία και ως πολιτεία, τέθηκε πριν ακριβώς από έναν αιώνα από τον ιστορικό, από τον γερμανό ιστορικό Oswald Spengler με εκείνο το εμβληματικό έργο του «Η παρακμή της Δύσης». Στο Spengler τότε αποδόθηκε μια ιδεολογική σχέση με τον ναζισμό διότι πολλοί από αυτούς που τον ασπάστηκαν στη συνέχεια ακολούθησαν αυτή τη ροπή. Με τα βιβλία τον αποκάλεσαν ανορθολογιστή. Ωστόσο όμως η αντίληψή του για την παρακμή της Δύσης έναν ενώ μετά είναι ζωντανή και συζητείται. Βαίνει προς μια παρακμή η και ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτής της παρακμής. Βρίσκεται σε παρακμή η και μαζί με τη Δύση και η Ελλάδα ή είναι υπορβολική αυτή η εκτίμηση. Νομίζω ότι η έννοια της παρακμής, εάν προσδιοριστεί, πρέπει να τη δει κανείς με την οπτική η οποία πρώτα εμφανίζεται στον ιστορικό χρόνο και ύστερα να αποτιμήσουμε το συγκεκριμένο αντικείμενο που συζητάμε, δηλαδή την παρακμή της Δύσης. Η έννοια της παρακμής ε, έχει να κάνει με την στασιμότητα ή την οπισθοδρόμηση ε, μιας κοινωνίας ή μιας εποχής. Ε, ξέρουμε ότι η Ευρώπη ήταν στην πρωτοπορία για τη μετάβαση ε, της ίδιας και στη συνέχεια του κόσμου από τους σκοτεινούς δεσποτικούς χρόνους που ζούσε στην ιστορική της διαδρομή σε αυτό που λέγεται νεωτερικότητα, δηλαδή στις κοινωνίες εν ελευθερία. Απόρριψη της φεουδαρχίας και των συμπαρομαρτούντων για να φτάσουμε στις κοινωνίες με ελευθερία, στις ανθρωποκεντρικές κοινωνίες, όπως τις αποκαλώ. Ε, αυτό, λοιπόν, είναι ένα στάδιο το οποίο ξεκίνησε σταδιακά, βεβαίως, προοδευτικά στη διάρκεια της αποτείναξης του Μεσαίωνα, αλλά στην πραγματικότητα ολοκληρώθηκε τον 20ο αιώνα. Εάν δούμε τα στάδια στο πολι... πολιτιακό επίπεδο, στο πολιτικό μάλλον επίπεδο αυτή τη διαδρομή, ο 19ο αιώνα και ένα μέρο του 20ου, στι αρχέ του, ε, κυριαρχείται από την απολυταρχία. Δηλαδή, ε, έχουμε μια μεγάλη εντύπωση για την περίοδο αυτή, αλλά στην πραγματικότητα ε, είναι Κυριαρχεί η απολυταρχία, η Ιερά Συμμαχία, δηλαδή ο Μεσαίωνας, η Δεσποτεία, από την οποία άρχισε να φεύγει. Ε, η δεύτερη περίοδος είναι η περίοδος των ολοκληρωτισμών. Ε, έχουμε μία τελευταία περίοδο που είναι των αυταρχικών καθεστώτων, ε, αλλά στην πραγματικότητα αυτή η διαπάλη μεταξύ απολυταρχίας, ολοκληρωτισμού και δικτατοριών, έχει ως αντίπαλο αυτό που κυριάρχισε στο δυτικό κόσμο κυρίως προς το δεύτερο μισό και ιδίως στο μετά τον ψυχρό πόλεμο, δηλαδή το η, η, όπως την αποκαλώ και νομίζω δεν υπάρχει κανείς που μπορεί να την αμφισβητήσει, η ακλόγιμη μοναρχία. Έγινε πολύ πολύ κουβέντα για την υπόθεση της ε, Βαϊμάρης και λοιπά. Τι σηματοδοτεί αλήθεια η περίοδος αυτή γιατί λένε ότι ε, ήταν μία ε, προσπάθεια ε, εφαρμογής της δημοκρατίας. Η γερμανική κοινωνία δεν σήκωνε καν την εκλόγιμη μοναρχία. Αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα το οποίο πρέπει να συγκρατήσουμε. Δεν σήκωνε καν την εκλόγιμη μοναρχία. Και ε, γι' αυτό το λόγο μετά το τέλος της απολυταρχίας ε, βλέπουμε ότι ε, δημιουργείται τι, ολοκληρωτισμός. Δηλαδή στις παραμονές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου καθιερώνεται η καθολική ψηφοφορία μόλις προχθές και αμέσως με, μετά την καθιέρωση της καθολικής ψηφοφορίας η ψήφος του κόσμου πηγαίνει στο Χίτλερ. Δηλαδή δεν δεν έχει περιεχόμενο ελευθερίας, ούτε καν δικαιωμάτων. Έχει ε, τη διαδικασία της συγκρότησης του συνολικού πνεύματος που συνεπάγεται η εκλόγιμη μοναρχία. Επομένω, επομένως... Και, και αναζήτησαν, αναζήτησαν την ελευθερία στον χιτλερισμό, στον ναζισμό. αναζήτησαν την ατομική ελευθερία, βεβαίως όπως όλοι οι λαοί της Ευρώπης, την αποφεουδαλικοποίησή τους, αλλά συγχρόνως πολιτικά έψαχναν για σωτήρα. Δεν του ενδιέφερε αν είναι. Άλλωστε ήταν εκλόγιμο σωτήρα ο Χίτλερ. Ε, αλλά δεν θα του ενδιέφερε και αυτό. Του ενδιέφερε το εθνικό και σοσιαλιστικό, όπω λεγόταν. Δηλαδή η κοινωνική πρόνοια και συγχρόνω η εθνική οντότητα. Αυτό είναι το κυριότερο. Όσοι σήμερα θεωρούν ότι το έθνος είναι νεότερο δημιούργημα δεν γνωρίζουν πολλά, αλλά όμως δεν εντοπίζουν και στην έννοια του έθνους αυτό που είναι το, η, η μήτρα της ελευθερίας, δηλαδή η κοινωνική συλλογικότητα με πολιτισμικά χαρακτηριστικά μέσα στην οποία θα εγκατασταθεί ο ελεύθερος άνθρωπος σε κράτος, σε πολιτικό κράτος. Αυτό λοιπόν, ε, μη μας εκπλήσει, δεν είναι κρίση η βαϊμάρη, είναι αδυναμία να εισέλθει ο κόσμος, της Ευρώπης και δι' η Γερμανία, όπως αργότερα και η Ρωσία βεβαίως... που χρειάστηκε να προχωρήσει στην περίφημη επανάσταση... να μπει σε αυτό που είναι ανθρωποκεντρική κοινωνία. Μην ξεχνάμε ότι στις αρχές του 20ου αιώνα... υπήρχαν ευρύτατα στρώματα της Γερμανίας που ήταν ακόμα φεουδαλικά. Η Γερμανία ήταν σε μεγάλη καθυστέρηση. Γι' αυτό και αναπτύσσει τη φιλοσοφία αυτή την περίοδο. Λοιπόν, ε, αυτό που συμβαίνει σήμερα δεν έχει να κάνει με αυτές τις κρίσεις, κρίσεις μετάβασης στην υπάρχουσα πραγματικότητα, αλλά κρίση υπέρβασης της υπάρχουσας πραγματικότητας. Δηλαδή έχουμε την ολοκλήρωση στον δυτικό ιδίως κόσμο ε, αυτής της ε, πρώιμης ανθρωποκεντρικής εποχής, που αποκρισταλώνεται και στις αξίες, αλλά και στα πολιτιακά συστήματα και κατατείνει στην υπέρβασή του όταν κάτι φτάνει σε μία κορυφαία ολοκλήρωση, όπως είναι η, καθιέρωση, η καθολική καθιέρωση της εκλόγιμης μοναρχίας, ε, ξεκινάει και η υπέρβασή της σε κάθε εποχή, σε κάθε φάση. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε μία υπέρβαση, κρίση υπέρβασης. Δηλαδή δεν είναι κρίση οπισθοδρόμησης, θα έχουμε μία επιβάρυνση των κοινωνικών, οικονομικών και άλλων δεδομένων των κοινωνιών και θα πω με δύο λόγια γιατί αλλά ε, στην πραγματικότητα είναι κρίση την οποία κάποιοι την θέλουν να την κρίση κίνησης προς τα εμπρός που κάποιοι θέλουν να την κρατήσουν εκεί που ήταν. Είναι η γνωστή αντιμαχία προόδου που είναι η δυναμική της εξέλιξης και συντήρηση ή και αντίδραση. Το εμπρό που είναι. Το εμπρός προ τα το που εμπρός, εμπρός? Το εμπρος είναι. Το πίσω το καταλαβαίνουμε είναι η υπάρχουσα κατάσταση. Το εμπρό που είναι. Το εμπρό είναι η ανατροπή των συσχετισμών που πρέπει να αποκατασταθούν. Δηλαδή, έχουμε καινουρια φαινόμενα όπω η τεχνολογία τη επικοινωνία που δεν τη θέλει κανεί να τη δει βεβαίω ε, πέραν τη ατομική προσέγγισή τη, αλλά βλέπουμε τι επιπτώσει σήμερα. Η, η, η οποία ανατρέπει τα δεδομένα. Άλλοτε η οικονομία ήταν αναπτυγμένη εντός του κράτους και πολύ λίγο έβγαινε προς τα έξω και μάλιστα με το στοιχείο της απικιοκρατίας, δηλαδή διεύρυνση των συνόρων του κεντρικού κράτους ουσιαστικά. Αυτό λοιπόν έχει τελειώσει. Η οικονομική ιδιοκτησία έχει... Η και χρησιμοποιεί ω έδαφο τη την τεχνολογία και έχει γίνει πλανητική, αλλά έχει χειραφετηθεί και η ίδια. Έχει αποκτήσει τεράστια δύναμη ακριβώ γι' αυτό και ελέγχει τι πολιτικέ των κυβερνήσεων. Οι κυβερνήσει είναι όμοιροι και μάλιστα ιδεολογικά, δηλαδή με τη θέλησή του. Όπω και οι λαοί επίση. Έχουμε λοιπόν μία οικονομική ιδιοκτησία η οποία έχει μεταβεί στο μέλλον, αλλά με όρου ηγεμονία και έχουμε τις κοινωνίε οι οποίες παραμένουν ε, αιμονικά εγκυβωτισμένες στις αξίες και στους θεσμούς που προέκρινε ο διαφωτισμός και χρειάστηκαν βεβαίως δύο αιώνες για να παγιωθούν. Άρα η πρωτοπορία, η, πρωτοπορία, η οικονομική και πολιτική, αυτοί που, δηλαδή που προσπαθούν να αφήσουν προς τα μπρος την κοινωνία, έχουν ξεπεράσει τις αιμονές και τις αγγυλώσεις της κοινωνίας, άρα πρέπει να τις ακούσουμε, να την ακούσουμε αυτή την πρωτοπορία. Προσέξτε όμως ποια είναι η πρωτοπορία. Η πρωτοπορία, πρωτοπορία δεν είναι, είναι... αυτή που έγινε... περιγράψατε. Έγινε... Αυτή που θέλει μια άλλη οικονομία, παγκοσμιο... με παγκοσμιοποιημένη οικονομία, διότι εκεί οδηγεί η τεχνολογία. Δε... Δεν μπορεί να περιοριστεί πλέον το κεφάλαιο ή η κίνηση στα εθνικά σύνορα. Το έθνο έχει παρέλθει. Όχι, το δεν έθνο έχει παρέλθει. Ως... Μισό λεπτό. Το εθ... Με συγχωρείτε, έχετε δίκιο, το εθνικό κράτο. Το okay, έθνο είναι μια διαχρονική έννοια, αλλά το εθνικό κράτο έχει παρέλθει. Προσέξτε, δεν έχει να το διευκρινίσουμε. Ε, συμβαίνει να ταυτίζουμε το κράτος με το πολιτικό σύστημα. Είναι λάθος. Δεν είναι φύση γεγονός. Είναι συνάδει με αυτή τη φάση που παράγει μόνο εκλόγιμες μοναρχίες. Δηλαδή από την απολυταρχία που είναι κληρονομική και ιδιοκτησιακή πάμε στην στο νομικό πλάσμα του κράτους που έχει όλα τα χαρακτηριστικά της απολυταρχίας αλλά που όμως απευθύνεται σε μια ανθρωποκεντρική κοινωνία και όχι ναι, σε σε Μιλάμε φορή... δηλαδή για το πολιτικό σύστημα κράτους κύριε Κοτογιώργη γι' αυτό Α, μιλάμε τώρα, ναι, μέσα αλλά... στο κράτο κράτος ζούμε το κράτος... άρα, άρα τις μορφές και τις δομές του κράτους το οποίο βιώνουμε αναζητούμε και αυτέ αυτές εκτός... σχολιάζουμε το... Αυτή... αυτό το κράτος λοιπόν με τα σύνορα που είχε οι δομές αυτές που λειτουργούσαν στο παρελθόν δεν ανταποκρίνονται στις αναγκαιότητες του έθνους το Όχι. οποίο περιορίζεται μέσα στα παραδοσιακά κρατικά σύνορα. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Ε, έχουμε την οικονομία που έφυγε από τα σύνορα του κράτους. Όχι γιατί είναι πάνω από τα κράτη, αλλά διότι διέρχεται οριζοντίω στα κράτη και εισάγει μέσα τις σχέσεις δύναμης που παράγει ο κρατοκεντρισμός, δηλαδή οι διακρατικές σχέσεις. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι αυτό που λεγόταν πολιτική κυριαρχία που είχε δύο σκέλη, ένα προς το εξωτερικό ανεξαρτησία του κράτους και ένα προς τις κοινωνίες, προσέξτε, ε, έχει ανατραπεί με την έννοια ότι η εξωτερική κυριαρχία του κράτους πάβει ουσιαστικά να υπάρχει με τον τρόπο που ξέραμε πριν, τη στα σύνορα κλπ. Διότι έχει διαραγεί από την παγκοσμιοποιημένη κινητικότητα της οικονομίας και όχι μόνο, και της επικοινωνίας. Λοιπόν, τι συμβαίνει λοιπόν τώρα. Συμβαίνει οι κοινωνίες να στοχάζονται με τους όρους της ατομικής ελευθερίας και αντιστοίχω με τους όρους της ιδιοκτησιακής θέσμησης της οικονομίας, φυσικό είναι, αλλά και της αποξένωσής της από την πολιτεία που παράγει τους κανόνες και αποφασίζει τι αναδιανομή θα γίνει του πλούτου. Αυτό τι σημαίνει, ότι για να ξαναυπάρξει ισορροπία, δηλαδή για να υπάρξει πρόοδος, εξέλιξη με όρους προόδου, πρέπει οι κοινωνίες να φύγουν από το 18ο αιώνα και να έρθουν στον 21ο, να συναντηθούν ξανά με την οικονομία. Πώς θα συναντηθούν, σε παγκόσμιο επίπεδο. Όχι, διότι οι διακρατικέ σχέσεις δεν έχουν πολιτικό σύστημα, είναι μια τάξη που την ορίζει η ισχύς και ο πόλεμος. Άρα και λοιπόν... γιατί να μην συναντηθούν σε παγκόσμιο επίπεδο, δηλαδή. Γιατί πρέπει, πρέπει να φτιάξουμε να... ένα κοσμοκράτο που δεν είναι η ώρα του. Όχι, γιατί οι, 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 τα έθνη που ζουν σε κρατικέ μορφέ να μην διαρρήξουν τα κρατικά σύνορα και να συναντηθούν σε ένα παγκοσμιοποιημένο πλαίσιο. Γιατί, γιατί, δηλαδή γιατί αυτό το επιχείρησαν όπω ξέρετε, με τα κινήματα τη Γένοβα και τα άλλα. Δεν ξέρω τώρα με ποια κινήματα, γιατί αυτά τώρα έχουν φορτιστεί και ιδεολογικά και πολιτικά και αντανακλαστικά τα ανακλαστικά ο κόσμο είναι αντίθετο. Τη λογική να βάλουμε κάτω, κύριε Κοντογιώργη. Την λογική βάζω, κύριε Σαββίδη, εγώ δεν βάζω τη λογική. Εγώ βάζω την ιστορία. Το παράδειγμα. Γιατί η ιστορία λειτουργεί ανορθολογικά. Όχι. Η ιστορία λέει ότι όταν οι κοινωνίε βρίσκονται στην άκρη, στην απομόνωση, για να ισοφαρίσουν στους συσχετισμούς και να γίνουν Κινητήριο δύναμη, ένα τρόπο υπάρχει. Να μπουν στην πολιτική. Γιατί από την εκλόγιμη μοναρχία στην πόλη πήγαν στην αντιπροσώπευση και μετά στη δημοκρατία, διότι γιγαντώθηκε η οικονομία και δεν υπήρχε άλλο τρόπο να την ελέγξει. Ποιο αποφασίζει στην πολιτική σημαίνει ποιο κινείται προ την κατεύθυνση τη ηγεμονία. Να δώσουμε Λέω, το λόγο και στου άλλου συνομιλητέ μα. Να, να σας πω μια λέξη. Θείμε... μόνο ναι, μία ναι. λέξη. Τα έθνη δεν κινδυνεύουν αν αλλάξει το πολιτικό σύστημα. Ούτε το και κράτος είναι ούτε πολλά. Ούτε και η κρατική μορφή στην οποία ζούμε. Το κράτος είναι πολλά. Για να επανέλθει η πολιτική κυριαρχία του έθνους, της κοινωνίας, πρέπει να αλλάξει το πολιτικό σύστημα, με άλλα λόγια, να μπει η κοινωνία στην πολιτική και όχι ο πρωθυπουργός. Εάν έρθουμε στον Σπέγγλερ, η προσωπική μου άποψη εάν την πω με μια δόση υπερβολής για να γίνει κατανοητή, θα έλεγα ότι δεν κατανόησε τίποτε από ό,τι συνέβαινε στην εποχή του και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως ε, παράδειγμα ε, ούτε στο ελάχιστο για το σήμερα. Και θα πω γιατί. Πρώτα-πρώτα, δεν έχει ιστορικό βάθος. Δηλαδή, προσπαθεί ό,τι κάνει και όλος ο στοχασμός της νεωτερικότητας από τον Χέγγελ, να δει αυτό που βλέπει η ματιά του, ο ορίζοντας δηλαδή ο περιορισμένος μιας εποχής. Αυτή η στατική αντίληψη των πραγμάτων δεν του επιτρέπει να δει το παρελθόν και δεν του επιτρέπει να δει και το μέλλον που πηγαίνει ο κόσμος. Αλλά το κυριότερο δεν του επιτρέπει να έχει αυτογνωσία ως προς το πού βρισκόμαστε σήμερα ή πού βρισκόταν τότε ως πέγγλερ να το πω με απλά παραδείγματα. Μας μιλάει για οκτώ πολιτισμούς. Οι επτά από τους οκτώ ταξινομούνται στην δεσποτική κατηγορία. Κοινωνίες από μέχρι περίπου. Μόνο ένας από αυτούς τους πολιτισμούς έχει ανθρωποκεντρική χρειά. Μπορεί δηλαδή να προσωμιωθεί συγκριτικά με το σήμερα. Ο ελληνικός. Τι καταλαβαίνει από τον ελληνικό πολιτισμό ψάχνει να βρει τις εκφράσεις των αγαλμάτων. Πολύ σημαντικό. Κάνει εύστοχες παρατηρήσεις, παραδείγματο χάρη, του πώς αποδίδονται και τι ε, γίνεται, συμβαίνει με τους Κινέζους, τους Ινδούς ή τους Έλληνες ή όποιους. Αλλά το ερώτημα που τίθεται εδώ είναι όταν ο άνθρωπος αυτός ταξινομεί το Βυζάντιο στον αραβικό πολιτισμό σημαίνει ότι δεν διάβασε ούτε μία σειρά από την ιστορία. Δεν γνωρίζει πώς διαμορφώθηκε η Δύση, από πού προέρχεται η Δύση. Δεν γνωρίζει ποιες είναι οι συνθήκες της εποχής του. Δεν διακρίνει, δεν βλέπει δηλαδή ότι όταν ο άνθρωπος βγαίνει από τη δεσποτεία, αποφεοδαλικοποιείται, ψάχνει για την διασφάλιση της ατομικότητάς του. Τίποτε παραπέρα. Αλλά με τον ίδιο τρόπο το χάζεται και αυτός. Παραδείγματο χάρη το κράτος είναι το κράτος. Δεν υπόκειται σε εξέλιξη. Δεν βλέπει τίποτε διαφορετικό από το, από το δίλημα κράτος όπως θα το πει η δημοκρατία που είναι η ερετή μοναρχία, το νομικό πλάσμα του κράτους και το απολυταρχικό. Λοιπόν, εάν υπάρχει κάτι που μπορεί να αποτελέσει βάση για συζήτηση για το αν είναι κάτι σε κρίση ή όχι, είναι ακριβώς το παράδειγμα του Σπέγγλερ. Βλέπει ως στοιχεία της κρίσης και της παρακμής αυτά τα οποία αποτέλεσαν τη θεμέλια βάση για την απογείωση της δύση, δηλαδή αυτού που λέμε νεωτερικότητα. Αυτό φοβάται. Και γι' αυτό βλέπετε ότι ταξινομεί τους πολιτισμούς με βάση, λέει, τον ψυχισμό τους. Τι είναι αυτό. Δηλαδή πώς θα ερμηνεύσουμε μία εξέλιξη με βάση τον ψυχισμό. Θα μας πει ότι η Δύση έφυγε από το Μεσαίωνα γιατί διαμόρφωσε έναν άλλον ψυχισμό. Και τι είναι αυτός ο άλλος ψυχισμός και ποιος ήταν ο προηγούμενος. Αν είναι δυνατόν. Ο δουλοπάρικος έχει το δικό του ψυχισμό. Όταν αρχίζει να φεύγει από τη Φεουδαρχία και να βλέπει το παράδειγμα του ελεύθερου ανθρώπου που θέλει να του μοιάσει, τότε τα πράγματα αλλάζουν. Η συζήτηση που γίνεται σήμερα για, την, για το ρόλο της οικονομίας. Η Δύση διέπραξε αυτό που διαπράττει κάθε κοινωνία στη φάση που βρισκόμαστε, δηλαδή επέτρεψε στην οικονομική ιδιοκτησία, δεν θα πω στο κεφάλαιο, δεν είναι προσδιοριστικός πρωτογενής παράγων το κεφάλαιο, αλλά η οικονομική ιδιοκτησία επέτρεψε στην οικονομική ιδιοκτησία να διαμορφώσει τα πράγματα. Προσέξτε σήμερα τι συμβαίνει. Τι συνέβη μάλλον αυτές τις τελευταίες δεκαετίες. Μετέφερε την παραγωγική βάση της Δύσεως στον τρίτο κόσμο, στην Κίνα παραδείγματος χάρη, και τροφοδότησε το θηρίο το οποίο λειτουργεί τώρα ανταγωνιστικά. Αλλά λειτουργεί ανταγωνιστικά όχι ε, σε σχέση με την πολιτισμική και την πρωτοποριακή γενικότερα κατάσταση της δύση, αλλά σε επίπεδο ισχύω. Δεν μπορεί το αυταρχικό καθόλα καθεστώς της Κίνας να συγκριθεί με το όποιο καθεστώς της Δύσεως. Εδώ λοιπόν υπησέρχεται η δεύτερη παρέμβαση της οικονομικής παραμέτρου αντί της πολιτικής. Η πολιτική είναι χειραγωγημένη. Ποια είναι η δεύτερη. Ότι το δόγμα της οικονομίας που σωστά έλεγε ο Μάρξ ότι μπορεί να δώσει το σκηνή που θα σε κρεμάσει ο οικονομικά ιδιοκτήτης ε, Έρχεται λοιπόν τώρα να αποδομήσει αυτό που αποτελεί τη θεμέλια βάση των κοινωνιών. Δηλαδή, δύο πράγματα. Την εθνική βάση, άρα την πολιτισμική συλλογικότητα, διότι αυτή μπορεί να αντιτάξει ε, ε, αντίσταση σε ό,τι κάνει η οικονομία, συσσόρευση πλούτου και δεύτερον καθιερώνει ένα καθεστώς ανεξέλεγκτο που φτάνει στο σημείο να ιδιωτικοποιεί την πολιτική. Δηλαδή, μπορεί ο κύριος Twitter να ασκεί λογοκρισία στον πρόεδρο των ΗΠΑ. Γιατί μπορεί. Διότι του έδωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ το πολιτικό σύστημα το δικαίωμα να το κάνει. Όπως του έδωσε το πολιτικό σύστημα το δικαίωμα να μεταφέρει την παραγωγική βάση στην Κίνα. Ελάτε τώρα στην επόμενη φάση, Διαπιστώνουν ότι η Κίνα γίνεται ανταγωνιστική και προσπαθούν να μεταφέρουν ένα μέρος της παραγωγικής βάσης στις Ηνωμένε Πολιτείες, στη Δύση. Αυτή χρειάζεται εργατικά χέρια. Και τι κάνουν λοιπόν, αποδομούν τις χώρες της περιφέρειας και προσπαθούν να μεταβάλουν σε χωματερή του παγκόσμιου καπιταλισμού που προκάλεσαν ε, τις χώρες της Δύσεως. Το μεταναστευτικό, η απαξίωση του δημόσιου χαρακτήρα της εργασίας του πολίτη για να μεταβληθεί σε εργασία, εμπόρευμα και μια σειρά από άλλα ζητήματα. Τι μπορεί να αλλάξει αυτή την πορεία. Είπα πριν ότι αφού ηγεμονεύει η οικονομία σε παγκόσμιο επίπεδο το ερώτημα είναι πώς θα υπάρξει ανάσχεση, πώς θα ελεγχθεί. Ο έλεγχος γίνεται με τους κανόνες και τις πολιτικές των πολιτικών συστημάτων. Σε παγκόσμιο επίπεδο δεν μπορεί, δεν είναι η φάση να πάμε σε κόσμο Δηλαδή κράτος που θα διαμορφώνει τους κανόνες και όχι σε ηγεμόνες που θα διαμορφώνουν οι οικονομικούς ή πολιτικούς ηγεμόνες που διαμορφώνουν αυτοί τους κανόνες. Τι σημαίνει αυτό? Μας, αυτό είπα ότι μας διδάσκει η πολιτικους ηγεμονες που διαμορφωνουν αυτοι τους κανονες τι σημαινει αυτο αυτο ειπα οτι μας διδασκει η ιστορια Και το ιστορικό βάθος είναι που μας λέει τι θα γίνει σήμερα. Θα έχουμε μία λοιπόν πολύ σημαντική καθίζηση που θα έχει επιπτώσεις στην αντίσταση των δυνάμεων της στασιμότητας στη Δύση λόγω της αντίστασης μάλλον των δυνάμεων της στασιμότητας στη Δύση που θα βεβαίως το κόστος θα το επιβαρυνθούν οι κοινωνίες αλλά αυτό θα αποτελέσει το εφαλτήριο για να αναδομηθεί η ισορροπία η οποία θα φέρει το κοινό συμφέρον στις πολιτικές. Μάλιστα. Με άλλα, λόγια, Κατανοητό. με άλλα λόγια, μόνο μέσα από την πολιτική επανέρχομαι και την αλλαγή του πολιτικού συστήματος. Αυτοί που καθορίζουν ποιοι είναι οι κανόνες της οικονομίας, τι ρόλο θα παίζει ο κάθε Bill Gates και επίσης πόσο πλούτος που παράγει, που το επιτρέπει η χώρα να παράγει ο κάθε Bill Gates, θα αναδιανέμεται και, και λέτε θα ότι αυτό αυτοί, αυτοί, που θα το καθορίζουν αυτό είναι το πολιτικό ζητούμενο το οποίο... Το πολιτικό σύστημα και μόνο αν αλλάξει και οι κοινωνίες αποφασίζουν αυτό, αντί το για τους λέμε. μονάρχες. Το ίδιο λέμε, το ίδιο λέμε, ναι. Δεν υπάρχουν διανοούμενοι διότι οι διανοούμενοι παράγονται σε μεγάλες στιγμές της ιστορίας. Σήμερα λοιπόν βρισκόμαστε στον προθάλαμο αυτής της μεγάλης στιγμής της ιστορίας που στο εγγύς μέλλον θα παραχθούν και οι αντίστοιχοι ε, διανοητές. Ε, αν ένας διανοούμενος διαιρωτηθεί, γιατί στην Αμερική σήμερα σκέφτονται ότι σε ένα μεγάλο ποσοστό της κοινή γνώμης θα ήταν ε, προτιμότερο να έρθει ένα αυταρχικό καθεστώς με τον Τραμ, μια δικτατορία παρά το παρόν καθεστώς. Διότι δεν του προσφέρεται ούτε από τη διανόηση ούτε από την πολιτική πράξη μια εναλλακτική πρόταση. Αφού το πολιτικό σύστημα σήμερα είναι και δημοκρατία και αντιπροσώπευση και στην πραγματικότητα κυρώνονται αυτά γιατί είναι μόνο εκλόγιμη μοναρχία, η εναλλακτική πρόταση είναι το ετεροθαλέ αδελφάκι. Λέω όμω το εξή και θέλω να προσεχθεί πώ οι κοινωνίε αλωτριώνονται και χειραγωγούνται. Με ένα παράδειγμα, κάποιος στο παρελθόν πήρε πέντε πυθίκους και τους έβαλε μέσα σε έναν χώρο και κρέμασε μπανάνες από πάνω. Και όταν πήγαινε κάποιος πύθικος να πιάσει την μπανάνα, έπεφτε κατεωνιστήρας από παγωμένο νερό και κατέβαινε. Συνήθισαν ότι είναι απαγορευμένο και δεν το επιχειρούσαν κι ας ήταν οι μπανάνες επάνω. Ε, άλλαξε έναν πύθικο και έβαλε έναν καινούριο. Πήγε να ανέβει και δεν χρειάστηκε, το έκανε διαδοχικά όσο άλλαξε όλους, δεν χρειάστηκε να ρίχνει παγωμένο νερό. Οι άλλοι πήθηκοι ορμούσαν και τον κατέβαζαν κάτω και τον ξυλοφόρτωναν. Είχαν δηλαδή μάθει τους κανόνες που δεν έπρεπε να υπερβούν. Εκεί βρίσκονται οι κοινωνίες σήμερα και η ευθύνη των διανοουμένων είναι τεράστια, διότι ακριβώς... Δεν γνωρίζουν να πούν περισσότερα από όσα γνωρίζει ο κοινό άνθρωπο ε, που είναι χείραγωγιμένος μέσα στο σύστημα ακριβώ αυτή τη πραγματικότητα τη οικονομία τη διεθνού των αγορών. Αυτό.